σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως σας υποσχεθήκαμε την Παρασκευή, μαζί με την αγαπημένη μου τη Χρύσο Τηλέφου. Πώς είσαι, κορίτσι μου, χαμογελαστό, γεμάτο ζωής, γεμάτο ωραίες συνταγές, νόστιμες συνταγές, εύκολες συνταγές, νηστίσιμες συνταγές, τι άλλο να πω. Αυτό να πεις. Θέλω να μου πεις γιατί έφερες τόσες πολλές ντομάτες, αγκουράκια, ψωμιά, Αιγαίες. Κοίτα, επειδή το μπούλινγκ ξεκίνησε από την ώρα που είπατε να κάνω λουβί, είπα να φέρω διάφορα για πόσο δαμέ για να με... Εμένα προσωπικά αρέσει μου πάρα πολλά το λουβί. Και τούτη είναι πάρα πολλά ωραία συνταγή και θα κάνουμε τηγάνιση με κρεμμύδι, θα τηγανίσουμε και το κολοκούδι και μετά θα βάλουμε το λουβί μέσα. Α, έτσι λουβί δεν έξα. Ναι, ούτε εγώ. Και δοκίμασα στο σπίτι, είπε μου το οικομότρια με Κωνσταντίνα, οπότε πάω να χτενιστώ. Α, ναι. Δική της συνταγή. Ανοίγουμε κουβέντες για φαΐ, τι άλλο φυσικά. Ναι, με ούλους για μαγιά, να ασχοληθούμε για εστρίχες, ό, είμαι φαΐ. Ναι, και λέει μου, έκανα λουβί για, τα μωρά, ξέρω εγώ. Λέω ότι σαν ωραία, πώς το κάνεις με λάχανα, όχι λαλή μου, κάνω ότι άνοιση με κρεμμύδι και άθε, τι άρεσε μου η ιδέα και ωραία. Πολλά ωραία. Άτε, θέλεις βάλει και κανένα σκορτούι μέσα, εγώ θα βάλω. Δεν υπήρχε και... περίπτωση να το καθαρίσω πάντως. Λοιπόν, τούτον είναι το λουβί μας. Μάλιστα, από την Κυπριακό λουβί. Κάτι άλλο δεν θα φτιάξεις σήμερα. Να φτιάξουμε ένα τέλειο, τέλειο λιβανέζικο μαχαλεπί. Νηστίσιμο. Που μυρίζει μαστίχα. Ναι, μυρίζει μαστίχα και μυρίζει και αθώνερο και είναι νηστίσιμο. Νηστίσιμο, φαντάζομαι γαλαγκαρίδας. Μάλιστα, γαλαγκαρίδας. Πώς τα πιάνεις, πώς τα πιάνεις. Λοιπόν, μάλιστα. Θα ξεκινήσω φαντάζομαι με το λουβί μας. Ναι, θέλω να φάμε πρώτα. Έλα αγάπη μου, ας σας δώσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή για το λουβί. Θα χρειαστούμε μισό κιλό λουβιά ξερά, 1/3 φλιτζανιό ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι κρεμμύδι ψήλο κομμένο, 4 φλιτζάνια σκουρόχρωμο κολοκυθάκι κομμένο σε φέτες, 1 κύβο ζωμού λαχανικών, 1,5 κουταλάκι επιτραπέζιο αλάτι και ένα μεγάλο λεμόνι που θέλουμε το χυμόν του. Στέκεται, κρατάτε, δεν μπορεί να βάλει. Δεν μπορώ, θέλω να με περιποιήσει. Θέλω έτσι, να με έχει στα όπα. Ξέχασα να σου πω, να κάνουμε και αγρέλια. Κάμεις αγρέλια σπίτι σου. Αρέσκουν μου τα αγρέλια, αλλά δουλειά του πεθερού μου. Α, οκ, εντάξει. Άρα, μακάρι να είναι καλά, να τα αγοράζει, να τα βρεις και ήξερα μου τα... Θα σου μάθω όλα τα μυστικά, γιατί έχουν ένα σκιο μυστικά, τα αγρέλια. Κοίταξε, εκείνον που πάει κάπως λάθος σε μερικούς είναι η πικράδα που έχουν. Ναι, εμένα αρέσει και η πικράδα, εγώ δεν τα ξεπικρίζω σπίτι μου. Αλλά καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Αλλά θα σου πω, αν θέλεις εσύ να τα ξεπικρίσεις. Εγώ να κόψω το κρεμμύδι, να σου πω τι έκανα με το λουβί. Είναι το κυπριακό το λουβί, δες το που είναι πιο μεγάλο. Κάποτε στην αγορά, με λέει μου, είδες το, να μεγάλο το λουβί μας. Γερανέ, δίλα του, γερανού. Έλα γερανέ μου, κάτω. Ένα λέτσο, απαντάω γερανέ. Τούτα τα κυπριακά τα λουβιά που είναι πιο μεγάλα. Και θέλουν να τα μουλιάσεις που τη νύχτα. Στην αγορά όμως μπορεί να βρεις κάποια που γράφουν πάνω φασόλια μαυρομάτικα. Και να πρέπει να τα μουλιάσεις που τη νύχτα όπως κάνουμε τα φασόλια. Δηλαδή να βάλεις νερό, να τα σκεπάσει, να τα βράσεις για 10 λεπτά, να τους βάλεις κρύο νερό και τα αφήσεις όλη τη νύχτα να μουλιάσουν. Και το πρωί να τα ξεπλύνεις και να τα ψήσεις. Εντάξει, τούτα είναι τα κυπριακά. Εγώ και όμως που έκαμε, έβρασα τα για 5 λεπτά με εμπολικό νερό, έτσι να τα σκεπάσει. Αφαίρεσες το νερό μετά. Ναι, μετά εσούρωσα το, γιατί είναι το πρώτο το νερό. Κοινό, πετάσουμε το. Και μετά έβαλα 7 φλιτζάνια νερό και έβρασα το για 25 λεπτά. Και τώρα ψημένο. Θέλουμε λίγο να μαλακώσει. Όχι, δεν θα είναι τέλεια ψημένο. Ένα κουνί. Γιατί ναι, φάε καλό. Να θέλουν να ψηθούν άλλο 25 λεπτά μες στο... Α, με την τηγάνιση. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι ωραία. Συνήθως τηγάνιση κάνουμε για που μηνύσουμε. Μπράβο, έτσι έκαναν παλιά. Έκαναν τα τηγάνιση για να τα ξανασερβίρουν. Για να αλλάξει το μενού του. Τι είπα σου, αν θέλεις, βάλεις και μια δυο σκελίδες σκόρδο. Είναι πάρα πολλά ωραία. Θέλεις να σου ευρώ. Θέλεις να βάλουμε. Όχι. Εντάξει. Είπα, θέλεις να βάλουμε, να βάλουμε. Δεν θέλω να βάλουμε. Θα βάλω το ελαιόλαδο μου. 1/3 φλιτζανιού, τούτο νομίζω έβαλα λίγο παραπάνω. 1/3 φλιτζανιού. Και θα βάλουμε το κρεμμύδι. Επίσης, να τσιγαρίσουμε και το... Το κολοκούδι. Το κολοκούδι. Α, περίμενε. Έβαλες τα ούλα και μαζί και νομίζω ότι ήταν...
Ούλα ντομάτες τζακουρακί. Ναι. Όχι, να πιάσω τον πολύ μεγάλο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε και μόνο με το κρεμμύδι και με βάλουμε κολοκούι. Ναι, όμως... Αλλά το κολοκούι νομίζω... Τούτο το κολοκούδι είναι, επειδή είναι ατιανιστή, είναι τέλειο, εμπέζεται. Τα αυγά... Τα αυγά έφερα τα για τα αγρέγια. Για τα αγρέγια. Ναι. Κοιτάξτε, το λουβί είναι από τα πιο αγαπημένα φαγητά, κυπριακά φαγητά, που νομίζω ότι... Πολύ τρώνε το επλήστη. Κόσμος να το κάνει το λουβί. Επειδή εντι... τώρα βρω την ίσια του, παρασκένταλο. Μπορείς ή θα σε βοηθήσει. Όχι, δεν μπορώ, αλλά τέλος πάντων, να κάνω έτσι. Τούτο με την τηγάνιση είναι να φάνε και πιο δυσπίστη. Λέω σου, το κολοκούδι εμπέζεται. Α, και επίσης να βάλουμε και το λεμόνι στο τέλος, οπότε και το αλάτι. Τον το φάει είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται μετά να βάλει αλάτι, να βάλει. Όχι, αν θέλει, βάλει. Ενώ δοκιμάσει. Αλλά όχι, είπαμε, έχει και το λεμονούδι του. Πολύ αλάτι ναι. Στο φαγητό μου. Εγώ τούτον επειδή ήταν μεγάλο, έκανα το στα 4. Αν είναι πιο μικρά, να τα κάνετε στα 2. Θα το κόψω τώρα να σου κόψω και το πιο μικρό, να δει. Καταφέρνεις. Θέλουμε 4 φλιντζάνια κολοκούι. Α, δεν έχουμε κολοκούι, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Ναι, θα μπορούσε να βάλει. Τα χόρτα σου, τα λάχανα, πάλι να το έκαμε στη άνηση. Πάλι εγώ να έβαλα τα μέσα λίγο τα λάχανα, τα σέσκουλα που λέμε στην Ελλάδα. Ναι, να τους δώσεις ένα δυο γυρούς. Επίσης, να σου πω... μετά να το συνεχίσουμε. Μια φορά, έκαμε ο άντρας μου, μαγείρεψε λουβί και δεν είχαμε σπίτι ούτε κολοκούθια, ούτε λάχανα και τι έβαλε μέσα. Και γίνει και μέλι. Θα μπορούσαμε να το ούτε κάνουμε. Ούτε κολοκούθια, ούτε λάχανα. Ναι, τι? Μάντεψε. Βοήθαμε λίγο. Βάλε καρότο. Όχι, βάλε γκραμπί. Γκραμπί. Γκραμπί και δεν παίζεται. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που φάεις ποτέ. Ναι, επειδή το έφτιαξε το άντρα και σου. Ήταν γλυκυβέλη η αλήθεια. Όχι, να σου πω, θα μπορούσες να το βάλεις το γκραμπί και να του δίνεις και ένα δυο γυρούς. Μες στο τηγάνι. Ναι. Τώρα που το σκέφτηκα, πεθύμισα το. Το κόψε να το φέρω. Έχει σουγιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε και το κολοκυθάκι. Πρέπει να είναι 4 φλιντζάνια τούτο. Βάλεις αρκετά. Και, ναι, να το δω και η γλυκάδα. Να το βάλω το τούτο για την κρίμα να το... τώρα να τα τσιγαρίσουμε για 10 λεπτά. Σε ένα δεκάλεπτο. Και ώστε άρα, να... μέχρι να πάρουν χρώματα τα κολοκυθάκια μου, να σου δείξω πώς καθαρίζουμε τα γρέλια. Για τα γρέλια έφερα συνταγή. Να δούμε μετά, τότε σε δύο δέσμες που βρίσκουμε στην αγορά. Εξέχασα να ζητήσω. Κάναμε αναζήτηση ήταν... για τα γρέλια. Ναι, πες μου. Τα γρέλια είναι τα άγρια σπαράγγια, εντάξει. Τα ξεπλένουμε και τα κόβουμε τις μύτες, αγγελική μου, περίπου 5 εκατοστά. Θέλουμε το σκληρό. Ναι, όταν κόφκεις το ώσπου τσακρίζει. Ακούεις το που λέμε τσακρίζει. Ακούεις το. Μετά, δάμε, βλέπεις το, εγκόφκεται. Άρα τούτο να πετάξουμε. Το λοιπόν, 5 εκατοστά, εγώ για να είναι ούλα ομοιομορφά, κάνω το πράγμα. Παίρνω το ένα και πάει παρακάτω. Θωρείς, το ήρθα, δάμε, εγκόφκεται. Έφυγε. Να κάνω ένα. Να κάνεις καλό. Το λοιπόν, να σου πω γιατί. Έλα, δούμε. Κόρη μου, 5 εκατοστά. Εγώ θέλω πιο μεγάλο. Να εσύ θέλει τα πιο μεγάλα. Έτο. Κοίτα, δεν. Δε. Περίμενε να δείτε. Τούτα πρέπει να τα κόφει το ίδιο για να ψηθούν ομοιόμορφα, αγάπη μου. Δεν το δικό εγώ μου, είμαι το δικό πάντα σου. Διαφορετική από του άλλου. Α, εντάξει. Όχι, μάνα μου. Το λοιπόν, εμένα αν είπα σου. Εγκόφηκεται. Εγκόφηκεται, άρα τσότσαμε. Να σου πει λίγο το πώς θα τα ξυπικρίσουμε. Ναι, εγώ είπα σου ότι αρέσκουν μου να μένουν ξεπικρισμένα. Όμως, αν θέλεις να τα ξεπικρίσεις, θα τα βάλεις σε κοχλαστό νερό για 2-3 λεπτά. Μαγιά μου, εξίασα τα. Και μετά θα τα σουρώσεις, αμέσως θα τα σουρώσεις. Επίσης, αν θέλεις, μπορείς να τα βάλεις στην κατάψυξη και μετά που να τα βγάλεις, πάλι έχουν το νερό τους. Να σου πω ένα αμέσως μυστικό. Στο τηγάνι. Ναι, που μου μαθαίνει η μάμμα μου. Ένα μυστικό για τα γρέλια για να μην ίσκουν φρέσκα την ώρα μου να τα τιανίσεις. Πες. Δεν τα βγάλει να τα βάλεις στο νερό που την κατάψυξη για να ξεπαγώσουν.
όπως είναι που την κατάψυξη, παγωμένα, θα τα βάλεις μέσα στο τηγάνι. Θα τα αφήσεις να εξατμιστεί το νερό του και μετά, βάλεις το και μετά θα βάλεις το λάδι. Οπότε με τούν τον τρόπο ξεπικρίζουν κιόλας. Και μπορείς τώρα να πιάσετε, να φυλάξετε και να έχετε στο καλοκαίρι. Και βάλε. Ναι. Τι άλλο πρέπει να πούμε για τα γρέλια. Α, μπορείς ας πούμε να βάλεις, να τα έψινες με άγρια μανιτάρκα. Αυτό το είναι σκληρό, αλλά κόφηκεται. Εμπειράζει. Όχι, πειράζει. Να με, φαίνεται μου σκληρό τούτο. Τσακρίζει. Τσακρίζει, όπως εμένα. Όχι, σκληρό. Μην το βάλεις. Και να μας το... μπορεί να τα κάνεις με άγρια μανιτάρκα. Μπορείς να τα κάνεις μαζί με πατάτες. Oh. Κάπου εθκεύασα ότι κάνουν τα κοκκινιστά. Τα γρέλια θα τα κάνεις με τα αυγά. Ναι. Με τα αυγά πάλι. Αν βάλεις μανιτάρκα. Μόνα τους. Ναι. Λοιπόν, τι γράφει εδώ. Εδώ λέει ότι το αγρέλι προέρχεται από τις λέξεις άγριος και έλιον. Mm-hmm. Να ψάξουμε να δούμε να πού σημαίνει έλιον. Ναι. Άγριος, άγρια σπαράγγια. Έχει και μαύρα γρέλια που είναι πολλά ωραία. Πέρσι που πιάμε τον άντρα, μιλάμε και μαύρα και ήταν πάρα πολλά ωραία. Τα αγρέλια ονομάζονταν και αρκοαγρέλια, ναι, ή κουτσαγρέλια. Α. Γράφει εδώ. Όπως και να ονομάζονταν πάντως. Εν τέλεια. Εν πολλά ωραία. Ναι. Μάλιστα. Και γράφει εδώ ότι διατηρούνται στο ξύδι. Σε παρακαλώ. Α, μπορεί να τα βάλεις στο ξύδι, ναι. Αλλά έχω σου και κάτι άλλο. Τι. Δεν ξέρω την αναλογία στο ξύδι. Εκείνοι που έντρων τα αυγά, με τα αυγά, ναι, μπορούν να τα κάνουν με τι, με το σκόρδο. Α, να κάνουν, να... ναι, να κάνουν διάνυση με σκόρδο. Ναι, καλό. Γιατί μπορεί να τώρα στις νηστείες, ας πούμε. Μπορεί να τα φάεις βραστά. Μπορεί να τα φάεις βραστά με λάδο, λέει μόνο. Αλλά είναι κρίμα που το σιόν και άδικο τα ευλοημένα. Ένα λεπτό και ήβρα τα Απριλίων, αλλά πού, εξαφανιστήκαν οι... Μα μπελάρες που να πεις. Όχι. 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 Τώρα ένα λεπτό, δώστε μου λίγο χρόνο. Ας πούμε στη μια δεσμήνα γρέλια, βάλουμε τρία αυγά. Εμείς τώρα επειδή είναι δύο, εγώ να βάλω έξι γιατί είμαστε και πολύ δάμε. Α, επίσης, διέβασα ότι στο ξεπίκρισμα μπορεί, όπως είναι πριν να τα κόψετε, δεν το πόσο σκάρτον έχουμε, γι' αυτό που στα εστιατόρια τρώμε τα έναν αλώνα. Είναι όλο φύρα που λένε και στο Masterchef τούτο. Είναι φύρα που τα πετάς. Σε παρακαλέσω, θυλεψά. Μπορείς να τα αλατίσεις με χοντρόν αλάτι. Ναι. Και λέει ότι ξυπικρίζουν με τον τρόπο. Εγώ δεν τα ξυπικρίζω. Αλλά το να τα βράσετε 2-3 λεπτά θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, τα αγρέγια είναι. Ναι. Διουρητικά. Okay. Αφροδισιακά. Αισταστία. Αντικαρκυνικά. Και ενισχύουν τη μνήμη. Δεν θα σου αναλύσω τίποτε από την ταούλα, ναι, γιατί έμπορο. Όχι, αφού είπες, γιατί ένα φρέ... Όχι, δεν θα μου πει, πέμπω. Μου είπες πριν, είπα γιατί σου. Είναι αφροδισιακά. Γιατί αφροδισιακά. Λόγω, είπες μου, λόγω του σχήματος τους. Έτσι είπες. Έτσι έγραφε. Αφού λέγουν το επιστήμονες, είναι να μην το πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν έβριξε λίγο μακριά και λίγο πιο χοντρά, όπως τούτα, αλλά δεν έδειξαμε ένα που ήταν. Τέλος πάντων. Τώρα που να βάλω και το έχουν τηγάνι. Έχουν την εποχή του όμως. Ναι. Νομίζω ότι εκείνα που να φυλάξεις μέσα στο ψυγείο, μέσα στην κατάψυξη, ναι, θα τα βγάλει και να τα απολαύσεις όπως τώρα. Εντάξει. Να σου πω, εκείνα που να τα φυλάξεις στην κατάψυξη τους πρώτους 3 μήνες, για να, ναι, μέσα σου πω 6, άμα τα βγάλεις και κάνεις τα με τον τρόπο που σου είπα. Δηλαδή, έτσι τα κάνω. Θα τα βάλεις να εξατμιστεί. Παιδί μου, μιλάς με μεζετζίνα, ναι, τι κάνεις τώρα. Αν τα βάλεις να εξατμιστεί το νερό και μετά να βάλεις μέσα, sorry, το λάδι. Λάδι, έτσι θα καταλάβεις ότι είναι φρέσκα. Εντάξει, φωνώ μαζί. Το λοιπόν, εγώ για δύο, να βάλω έναν τέταρτο λάδι για τούτα, εντάξει. Είπαμε, αν δεν σας αρέσει η πικράδα, θα τα, ναι, βάλετε... Τα κοχλάσετε για 2-3 λεπτά. Να τα σουρώσετε και μετά τα βάλετε στο τηγάνι. Ναι. Έτσι είναι η κυρία Λέφου. Τώρα εγώ δείξε. Όχι, έτσι, έτσι ξεπικρίζω. Λοιπόν, τώρα να... Πάμε να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε τα γρέλια, να πούμε του κόσμου έτσι τόσο μια συνταγή. Είπαμε, βάλαμε έναν τέταρτο του φλιντζανιού λάδι. Τούτα είναι 310 γραμμάρια. Να πούμε και πόσα φλιντζανιά είναι. Τι είναι που ενέχω. Πάμε το φλιντζάνι που χρησιμοποιούμε στις χρυσές συνταγές. 250. Λοιπόν, να πούμε το ότι τούτο είναι ένα. Μα δεν τα λοστά κόψει. Που τα μειώσει την πάφο. Όπα!
Τρία έκοψα. Όπα, ναι, τούτα τρία που έβρα. Δεν τα βρω παραπάνω. Τρία. Όπα. Όπα, έλα, να στο. Εγώ σου ξεκινάει αυτό, παρά μας καλά. Α, τούτο. Δεν εγώ που το έκοψα. Άντε, Χρύσο μου. Έλυσε εσύ, εντάξει. Μπορεί να μου φύγει εμένα, δεν ξέρω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Γιατί καρφώνεις τον εαυτό σου. Γιατί. Ένα. Μόνη της, μάστρε. Ένα, εντάξει, τώρα σας τα μετρήσω. Δύο. Δύο. Τρία. Τρία. Τέσσερα. Τέσσερα μισή φλιτζάνια από την ταβέρνα. Πάνω κάτω. Εντάξει. Για πόσα άτομα. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και να κόψουμε και λίγο κρεμμύδι μέσα. Εξαρτάται πώς μέσα. Εντάξει, εμείς να κάνουμε τα παραδοσιακά σήμερα. Αλλά λέω τι μπορείς να κάνεις. Μη μου τη χαλάς τη συνταγή. Μη μου τη χαλάς απόψε. Το απόγευμα, εντάξει. Τούτα θέλω τα έτσι 10 λεπτά, γιατί θέλω τα να πάρουν και το ωραίο το χρώμα, εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να βιαστούμε, γιατί τούτη είναι η γλυκάδα του φαγιού. Δεν το θέλεις το χρώμα το πεθαμενή. Όχι, θέλω το ζωντανή, το καβουρδί. Είδες που μαθαίνω. Το καβουρδί, ναι, ναι. Το εκρού του νεκρού. Το εκρού. Έτσι. Τούτα να τα αφήσουμε να τσιγαριστούν. Θέλουν, δεν ξέρω πώς είναι ώρα, πια πέρα ώρα. Έλα. Ποια σε ώρα, πες ότι τώρα τα βάλαμε, τι ώρα είναι. Είναι 60. Όχι, το δικό σου. Εννοώ ότι... Ναι. Εντάξει, ποιά σε ώρα. 4:15. Εντάξει. Τι ώρα θέλεις να έρθω πίσω. Σε 5 λεπτά εγώ τούτα να τα βλέπω... Εσείς να κάνουμε κάτι άλλο τώρα ή να πάω στην Νικόλ. Να πάει στην Νικόλ και που να έρθεις να συνεχίσουμε. Δεν θα κάνεις τίποτε, θα προχωρήσεις. Όχι, θα κάνουμε να τα αναψηθούν τούτα να τα τραβήσω πίσω. Εντάξει. Έφυγε. Πάει στο καλό να ακούσεις... να βάλω 10 λεπτά. Να μιλήσουμε για το παιδί και αθλητισμό τώρα για μια καιρό. Και παιδί είμαι και πες τώρα αθλητισμό δηλαδή. Πάω. Στο καλό. Η γυμνάστρια μας, η Νικόλ Χατζηνικόλα, είναι σήμερα στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε. Καλώς όρισες, Νικόλ μου. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, επειδή ο καιρός αλλάζει και επειδή θα μπούμε, μπαίνουμε στην άνοιξη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να τα βγάλουμε έξω από τα σπίτια μας και επειδή πάρα πολλοί διατροφολόγοι μας τονίζουν ότι δυστυχώς στην Κύπρο τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι πάρα πολύ ψηλά, νομίζω ότι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά μας είναι η άσκηση. Σωστά. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω με το... Με τους διατροφολόγους, η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε με την άσκηση, αν το δούμε έτσι λίγο πιο με το μεταβολισμό, η άσκηση είναι υπεύθυνη για την έκρηξη της αυξητικής ορμόνης, που για τα παιδιά είναι η αρχική, η ανάπτυξη για την οστική ανάπτυξη των παιδιών. Μάλιστα. Μεταβολίζει τα διάφορα θρεπτικά συστατικά, έτσι θα βοηθήσει στη συνέχεια να προλάβουμε την παχυσαρκία. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ο αθλητισμός, η άσκηση, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο περισσότερο τα παχύσαρκα παιδιά, ούτως ώστε να φύγουν από αυτό το πρόβλημα. Η άσκηση είναι ο φυσιολογικός παράγοντας για αυτήν την έκρηξη αυτής της αυξητικής ορμόνης. Δηλαδή μπορούμε να την προλάβουμε την παχυσαρκία, αλλά είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αθλούνται, σίγουρα σε συνδυασμό με τη διατροφή τους, έτσι ώστε να είναι πιο υγιείς και στην ενήλικη τους ζωή. Είναι σημαντικό να προσέξουμε στην προεφηβεία, γιατί στην προεφηβεία σχηματίζεται το σωματάκι του παιδιού, έτσι είναι πολύ επικίνδυνο, εάν είναι ένα παιδί παχυσαρκό, να σχηματίσει στο σώμα του λιποκύτταρα. Έτσι, που είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν θα χαθούν. Και βάρος να χάσουμε στην ενήλικη ζωή, τότε θα έχουμε τάση προς την παχυσαρκία. Είδες, Χρύσο μου, τι είχαμε εμείς τότε. Βέβαια. Άρα λοιπόν, ακούγοντας αυτό, Νικόλ μου, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι η άσκηση και ο αθλητισμός πρέπει να μπαίνει στη ζωή των παιδιών από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ναι, θα συμφωνήσω.
Είναι από πολύ... ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε? Από όταν και 3-4 χρόνων το παιδί μπορεί να ξεκινήσει να ασχολείται με κάτι. Ναι, απλά πρέπει να προσέξουμε να αθλείται ανάλογα με την ηλικία του, με σωστούς εκπαιδευτές, γυμναστές. Όχι υπερβολικά πράγματα. Σίγουρα. Είναι δουλειά μας να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε ηλικία, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το παιδάκι. Ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός στα παιδιά μακροπρόθεσμα? Μακροπρόθεσμα. Ένα παιδάκι όταν ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, τότε ξεκινούμε πάντα με παιχνιώδη μορφή, να μαθαίνει το σώμα του, να συντονίζει τις κινήσεις του. Έτσι έχουμε κυρίως την νευρομυϊκή συναρμογή, δηλαδή να συντονίζουμε τις κινήσεις των χεριών, των ποδιών. Στη συνέχεια, αν θα ασχοληθεί με ένα άθλημα που έχει όργανο, την μπάλα, τη ρακέτα, το κουπί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει το παιδί από μικρή ηλικία αυτές τις δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να ασχοληθεί και πιο εξειδικευμένα με ένα άθλημα. Πέρα όμως από αυτά, δεν βοηθάει ο αθλητισμός να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά, να έχουν αυτοπεποίθηση, να λειτουργούν σε ομάδες? Σίγουρα βοηθά στην πειθαρχία να ακολουθούν κανόνες, να ακούν τους μεγαλύτερους τους, να σέβονται, να συναγωνίζονται, να ανταγωνίζονται στην πορεία με τους συνομιλικούς τους, ναι, να προσπαθούν. Γιατί όλα τα παιδάκια, όλοι μας θέλουμε να κερδίζουμε, άρα προσπαθούμε να δώσουμε το 100% του εαυτού μας. Ναι, όμως μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνουμε και να χάνουμε. Σωστά. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Πολύ σημαντικό μάθημα, γιατί για να κερδίσεις πρέπει πρώτα να χάσεις. Ακριβώς. Και να πέσεις και να ξανασηκωθείς. Τώρα, ο ρόλος της οικογένειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, αν οι γονείς δεν βοηθήσουν σε αυτά τα πρώτα βήματα το παιδί τους να πάει, να ασχοληθεί με κάτι, ή και από την άλλη, υπάρχουν γονείς οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν κάτι το οποίο δεν έκαναν αυτοί. Ναι. Συμβαίνει. Συμβαίνει και... Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να βάλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό? Να τα αφήσουμε να διαλέξουν. Είναι σημαντικό όσο είναι μικρά να ασχολούνται και με περισσότερα από έναν αθλήματα. Δηλαδή να ασχοληθούμε με 2-3 αθλήματα, να τα γνωρίσουν, έτσι ώστε να έχει την επιλογή το παιδί να διαλέξει, να δούμε που είναι καλύτερο. Και επίσης θα έχει ένα ευρύ φάσμα σε δεξιότητες το παιδί όταν ασχοληθεί με περισσότερα από ένα αθλήματα. Και όταν μπει στην εφηβεία και πρέπει να ακολουθήσει, αν αποφασίσει να ακολουθήσει ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα για ένα συγκεκριμένο άθλημα, εάν υπάρχει πάντα η περίπτωση της αποτυχίας. Εάν αποτυχεί στο άθλημα που έχει διαλέξει, επειδή ασχολήθηκε παλιά με άλλον άθλημα, μπορεί να συνεχίσει κάπου αλλού και να μην απογοητευτεί, να μην σταματήσει τη γυμναστική, την άσκηση, το άθλημά του. Είναι καλό όμως να πιέζουμε τα παιδιά μας, Νικόλ μου? Όχι, δεν είναι. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να διαλέξουν. Σε μικρή ηλικία δεν χρειάζεται καθόλου πίεση. Το παιδί πρέπει να περνά καλά. Αν δεν του αρέσει, να το αλλάξουμε. Πρέπει να δούμε που είναι χαρούμενο, να επιστρέφει πίσω, να μας λέει τις εντυπώσεις του, αλλά να βλέπουμε το προσωπάκι του να χαμογελά. Ναι, και να μην θυμώνουμε και να βάζουμε φωνές για να πάει κάπου. Όχι, να ενθαρρύνουμε, ναι, να ενθαρρύνουμε, γιατί ένα παιδί μπορεί να τα παρετά εύκολα, αλλά πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Αν δούμε όμως ότι δεν περνά καλά, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές, τόσο πολλά αθλήματα που μπορεί να διαλέξει για να ασκηθεί ή να παίξει. Υπάρχουν όμως κάποιοι τρόποι που μπορούμε να δώσουμε στους γονείς, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα γίνεται την παιδική παχυσαρκία, εσύ που είσαι καθημερινά με παιδιά? Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι οι γονείς, τα γονεϊκά πρότυπα, γιατί ένα παιδάκι έχει πρότυπο των γονιών του, εντάξει, και τους προπονητές, τους δασκάλους τους, αλλά ξεκινά από την οικογένεια και το περιβάλλον του παιδιού. Έτσι είναι σημαντικό να έχουμε πολλά γεύματα, όσα περισσότερα γεύματα μπορούμε στην καθημερινότητά μας με το παιδί μας, έτσι ώστε να βλέπει το παιδί ότι... Και βέβαια να ακολουθούμε μια σωστή ισορροπημένη διατροφή. Εμείς οι γονείς πρώτα. Μάλιστα. Και μετά έτσι θα ακολουθήσει και το παιδί, θα μάθει μέσα από εμάς. Επίσης, ο οργανισμός μας έχει βιολογικό ρολόι. Έτσι, αν μάθουμε το παιδάκι να τρώει την ίδια ώρα, κάθε μέρα θα τρώει συγκεκριμένες ώρες και θα ελέγχουμε εμείς τη διατροφή του. Άρα είναι πράγματα τα οποία εξαρτώνται όσο είναι στην παιδική ηλικία από εμάς.
Ναι, και θα δούμε στην πορεία ότι μαθαίνοντας από την παιδική ηλικία θα υιοθετήσει αυτές τις συνήθειες και στην ενήλικη του ζωή. Το έχω πει αρκετές φορές, θα το πω και σήμερα. Εμείς που δεν τα είχαμε όλα αυτά, δυστυχώς είναι δύσκολο να εντάξουμε κάποια από εμάς, να εντάξουμε τη γυμναστική σε αυτή την ηλικία στη ζωή μας. Άρα, αν τα παιδάκια που έχουν τη δυνατότητα τώρα οι γονείς να τα προσφέρουν όλα με όσα περισσότερα μάλλον μπορούμε στα παιδιά μας, νομίζω πρέπει να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι αυτό που είπες εσύ. Αν μάθουν από τα 6-7 να έχουν τον αθλητισμό, δεν θα τους φανεί τόσο δύσκολο όταν φτάσουν στα 38. Θα γίνει τρόπος ζωής από μικρή ηλικία. Ενώ για μας, Χρύσο μου, τρόπος ζωής τι είναι? Εγώ τώρα πάμε στα 42, η γυμναστική είναι στη ζωή μου. Δεν θα ρωτήσω με ποιο τρόπο. Εγώ θα έλεγα και για κάποιες νεαρές μητέρες που τις βλέπω που πάει γυμναστήριο και παίρνουν μαζί και τα παιδιά τους, τα βρέφη δηλαδή. Ναι, και κάνουν μαζί. Ενώ είναι πολύ καλό τούτο. Είναι αυτές που έχουν κάνει τρόπο ζωή, όπως είπε η Νικόλ, τη γυμναστική. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Την επόμενη φορά θα μας μιλήσεις για τις κοπέλες που είναι στην ηλικία της κυρίας Λεύου. Okay. 42. Και παρακάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης. Φιάντα. Φιάντα καλωδιά σου. Το λοιπόν, να σου πω ότι εγώ κατέβασα τα φαγητά από τη φωτιά και περίμενα σε. Να μου το ανάψεις το μάτι τούτο, σε παρακαλώ. Α, άναψα το. Εντάξει. Και το άλλο. Να σου πω ότι σε εκείνον είχαμε βάλει έναν τέταρτο του φλιντζανιού λάδι και θεωρείς ότι υπηκεντό που λέμε. Στράγγισε. Τράβηξε το. Να βάλω έτσι άλλο καμιά κουταλιά. Να μαγειρεύεις κυπριακά φαγητά. Ναι. Το λοιπόν. Σήμερα. Γερανέ, έλα κοντά μου να σου δείξω που σου είπα. Φιλιά, από μονιά, που θέλω να. Α, φαίνεται. Έτσι να πάρει χρώμα. Δες το. Κυριακό μου, έλα λίγο πιο κοντά. Έλα, Γερανέ μου. Α, ποτέ. Είδες το. Να πάρει λίγο χρωματούδι. Έτω. Φαίνεται λίγο που το καφετίζει. Το λοιπόν. Τώρα. Θα βάλω μέσα το λουβί μας. Θα το βάλω ποδά. Περίμενε, να το βάλεις μέσα στο τούτη τη μαγειρίς. Θα το βάλεις που το... Να το βάλω έτσι να κάνω. Γιατί είναι πιο μεγάλο, αλλά έλα φέρνω το. Θα βάλω τον λουβί. Άρα με το νερό τους, με ούλα. Με τόσο το νερό έμεινε. Θα το βάλουμε. Όχι, δεν μου σκομυρίζει το να φάει. Κάποιος είπε μέσα στο φτί, γίνεται να τα φάμε έτσι χωρίς το λουβί. Ναι, τούτο που είχε να πω τώρα, έτσι με λίγο ψωμούδι, τελείο. Το λοιπόν. Θα τα ανακατέψω. Ναι, περίμενε να βάλουμε όλα τα υλικά. Θα βάλουμε το ζωμό, για να μην τα ανεκατώνει συνέχεια. Να... Θα βάλουμε το ζωμό. Θα βάλουμε το αλάτι, ένα μισή κουταλάκι αλάτι. Έτσι. Να σου πω, είπαμε ότι μισό κιλό το λουβί, μας είπαμε το στα υλικά, αλλά να το ξαναπούμε. Μισό κιλό, τούτο είναι να φάν. Ξαρτάται. Σαν εμένα τέσσερι, σαν εσένα έξι. Όχι, εμένα αρέσει και με το λουβί. Ναι. Θα βάλουμε μέσα. Το λεμόνι. Το λεμόνι να βοηθήσει και έτσι το λουβί μας να ασπρίσει. Ναι. Το λοιπόν. Μέλι, και μετά μέλι, κάνει μεν τον εκατόνις άλλο. Γιατί ένα. Ένα λουβί. Είπε τον Κυριάκο, να τα λύσω. Δεν να τα λύσει. Πώς τα νεύρα μου. Πώς λέει τα νεύρα μου, να λύσει και ο λουβί. Το λοιπόν. Και φέρε σε παρακαλώ και το βραστήρα. Να βάλουμε. Να πάει. Γεια. Έλα. Έλα. Το λοιπόν. Τι να βάλει άλλο νερό. Ναι, ναι, να βάλουμε να το σκεπάσει. Περίπου να θέλει. Τώρα να δω πόσο θέλει. Θέλει ένα να βάλω ακόμα λίγο. Ακόμα ανάμιση φλίντζα. Ακόμα πόση ώρα θα. Ακόμα 25 μήνει. Λεπτά έτσι να ψηθεί το φαΐ μας. Εντάξει. Είδες το που είναι ούλα έτοιμα. Δηλαδή. Βάλεις τα ούλα μέσα στην κατσαρόλα και μετά βλέπω τα κορίτσι μου. Βλέπω τα. Εγώ έφερα και πίτες να σου το σερβίρω. Ναι. Κοίταξε. Ναι. Το λουβί, άτε να μας κανέσει όλους. Πού τα γρέλια, ποιος δεν τα κανέσει. Τα γρέλια για τσίνους, τα γρέλια είναι για τσίνους. Πού? Που δε, πρώτα είναι να φάει ο μάστρος όσα θέλει, και αμήνου, τσίνοι που έτρωνε το λουβί, τα φά. Είδες, α, είδες μάστρε πώς έχω, α. Έφτα από αυτό που είπε. Το λοιπόν, να σπάσουμε τα αυγά τώρα, εμείς να βάλουμε 6 αυγά. Άκουσες, είπαμε ότι είναι, άκουσα το καλό. Βέβαια. Δεν είπε τίποτε. Ναι. Μόλις εξασφαλίσαμε τη θέση μας εδώ και του χρόνου. Με δυο μάτσες αγρέλια. Που λες είναι δύο δέσμες αγρέλια τα αγρέλια μας. Και ζυγίσαμε, τα είπα σας. Σκέφτομαι να το φέρει και στρουβούπια το λέει. Α, ναι, ναι, ναι. Και μαριτάρκα.
Μανιτάρκα. Ή να του κάνω πουρέκια με τα μανιτάρκα. Του τώρα δίκρο κοντοαυκό. Παίζεται πάντως, είναι πολλά μεγάλο. Όχι, έναν είναι. Μα πόσα αυγά βάλει. Να βάλω 6. Γιατί είμαστε και πολλοί, και πολλοί είναι και ο φαΐ μας. Το λοιπόν, να βάλουμε αλάτι, να χρειαστεί περίπου έναν έτσι. Τούτο και εγώ, κοινό που κάνω, και να μου βάλω τα αυγά, βάλω τους άλλο λίγο αλάτι μου πάνω. Θες να κάνω κάτι. Ναι, να τα ανακατέψεις. Βάλα, αλλάξα τη γάνη να το καταλαβες, για να τα βγάλουμε σαν ομελέτα. Και έτσι κάνουμε, βάλουμε το ολόκληρο και κάνουμε τα... Μπράβο, αγάπη μου. Είδες τα νοικοκυρού, αν έχουμε δαμέ. Να σου πω ότι με το λουβί είναι φερατόνο και ο τόνος είναι ωραίος με λίγο μαϊτανούδι. Θέλουμε και... να διαλύσουμε τους κρόκους. Ναι, 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 ναι. Να το ψήσεις το αυγό. Βάλουμε και τούτο και θα βάλουμε και λίγο λάδι. Και φερά σου και αντζούγες. Να βάλουμε και λεμόνι, βέβαια. Έλα σου πω, και φέρα σου και αντζούγες. Σε κάποια φάση να αφήνω το μόνο του. Ναι. Εν τω να ψηθεί, ναι, 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 να μην το ανακατεύω. Όχι, να το αφήγεις να ψηθεί και, να γίνει και μετά να το ξανανακατώσεις. Αχ, χρειαστεί κάπου και να ψηθεί. Μπορείς να το γυρίσουμε, έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί. Πρέπει να φέρεις ένα σεφ δάμε, εγώ δεν είμαι σεφ, δεν ξέρω. Oh my god. Είναι ομελέτα. κρέπα, όχι ομελέτα. Ομελέτα είναι. Είναι ομελέτα με άγρια σπαράγγια. Ενώ ο τόνος, έβαλες κρεμμυδάκι. Μαϊτανό, κρεμμυδάκι μαϊτανό, λίγο λάδι και λεμόνι. Και φέρα σου και λιούες, και φέρα σου και αντζούγες. Α, και θα κόψω και την ντομάτα και τα αγκουράκι να είμαι έτοιμη. Μέχρι να ψηθεί το φαΐ μας. Κάμα με και θα βάλω μες τις πιτσούες. Εντάξει. Έλα, κόψε τα εσύ μικρά μικρά. Τις ντομάτες και αγκουράκι και μέσα, κόψε τα έτσι μικρά μικρά. Ωραία. Δεν κάνει τίποτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αγαπητέ. Θα ξεκινήσει να κάνει το γλυκό σου. Θα ξεκινήσω. Α, θα ξεκινήσει να κάνει το γλυκό σου, διότι. Δεν έχουμε πολύ ώρα. Αλήθεια. Εντάξει. Το γλυκό μα δεν θέλει πολύ ώρα. Ναι, πάμε. Το λοιπόν θέλουμε για το μαχαλεπί το λιβανέζικο. 2 κονσέρβες των 400 ml γάλα γκαρίδας. 1,5 φλιτζάνι νερό. 1 φλιτζάνι κονφλάουερ. 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 1 και 2/3 φλιτζανιού φυτική κρέμα γάλακτος, 1 κουταλάκι καλά γεμάτο μαστίχα σε σκόνη, 1/4 φλιτζανιού ανθόνερο, μισό φλιτζάνι χαλεπιανά χόντρο αλεσμένα και για το σιρόπι θέλουμε 1 φλιτζάνι νερό, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 3 κουταγιές ανθόνερο και λίγο λεμόνι. Τούτον είναι. Ένα λεπτό να το τελειώσω τούτο. Για να φύγω από πάνω στο μάτι, επειδή να κάνουμε μια γκρεμούλα. Θα σου πω πρώτα για το σιρόπι, γιατί έφερα έτοιμο που σπίτι. Είναι να βάλεις ένα φλιτζάνι νερό και ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Mm-hmm. Να τα αφήσεις να διαλυθεί η ζάχαρη, θα τα αφήσεις να κοχλάσει για 6-7 λεπτά. Και μετά θα βάλεις μέσα λίγο λεμόνι και 3 κουταλιές αθόνερο. Το αθόνερο είναι από τους αθούς της Κιτρομιλιάς. Θα το βρεις νερό με άρωμα από αθούς Κιτρομιλιάς. Μου σκομυρίζει. Και τούτη η ιδιαίτερη γεύση που να δώσει το άρωμα, το ωραίο το άρωμα που να δώσει στα αγρέλια μας ένα λεπτό. Ναι, μαζί με την μαστίχα το συζητώ. Τούτη συνταγή για το... Έχω το χρόνια εδώ και μου το η φίλη μου η Νίκη, κολλητή μου, η αδερφή μου, που ένα αδερφή μου αν δεν θέλει μοιράσει. Να θέλει μοιράσει, είναι ένα αδερφή μου, μόνο φίλη μου. Κατάλαβες. Μπράβο, Νίκη μου. Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνεις τη συνταγή. Ναι, ή ναι. Να πάμε παρακάτω. Όχι, να κάνω τη συνταγή, ένα λεπτό. Απλά επειδή θέλω το μάτι, είναι, κατάλαβες. Θέλω να πάμε διάλειμμα. Πόσα μάτια. Θες να πάμε διάλειμμα. Τα γρέλια μας είναι έτοιμα. Απλά θέλω να τραβήσει έτσι όλο το ζουμού. Είναι ένα λεπτό να τα. Δεν μου δίνει σημασία. Πανέτοιμα. Φεύγω το τούτο. Βάλω το τούτο. Πολλά μεγάλη. Άντε να πλύνουμε την άλλη την κατσαρόλα. Κάμε το με τσιν. Εντάξει, με στούτ. Χάτε κορούλα. Θα βάλω 2 φλιτζάνια γάλα γκαρίδας. Είδατε το που είναι έτσι παχύρευστο μέσα. Έτσι είναι. Έτσι φκένει. Είναι τούτο που βρίσκεις μέσα στην κονσέρβα. Όχι 2 φλιτζάνια, 2 κονσέρβες των 400 γραμμαρίων. Είναι περίπου 1, 2, 2 και 3/4 νομίζω, ή 2/3 του φλιτζανιού. Αλλά είναι τούτο που βρίσκεις μέσα στις κονσέρβες. Τούτο να πιάτε, όχι το ρόφημα καρύδας που πιάνουμε και βάλουμε το μέσα στον καφέ μας.
Αγιο, δεν θα βγάλετε. Έθα τόσο αρωματικό. Ναι, έθα τόσο αρωματικό. Το λοιπόν, η διαδικασία είναι εύκολη. Να βάλουμε τούτο να βράσει. Mm. Και μετά, είδες το που έβρασε το λουβί μας. Α, στο ράμι να βράσει 25 λεπτά. Να το αναποδογυρίσω τούτο. Ταραραρα. Πού πήρε αίμα. Χρυσοχέρα μου. Έφυγε μου λίγο. Φέρ' μου ένα πυρουνούδι. Πυρουνούδι. Λοιπόν, φτιάχνουμε σήμερα λουβί με τη άνηση. Φτιάξαμε τα γρέγια. Τα γρελούθηκια μας. Φτιάχνουμε τώρα, αν θέλει η Χρύσο μου, να φτιάξουμε και το μαχαλεμπί, το λιβανέζικο. Τούτα τα μετά, πιο βαρυψημένα. Δεν είναι καλά, είναι. Τα πιο ωραία. Δεν είναι καλά. Τώρα σου πω. Είναι ωραία που πικρίζουν λίγο. Το λοιπόν. Φτιάξτε τα, πιένετε οι μητσές νοικοκυρές, πιάστε τα, πάρτε τα στην πεθερά σας που να πάτε. Ού, να κάνει χαρά. Θα σας πω εγώ να που να κάνετε. Να βάλετε τον πεθερό σας να πάει τα μαζέψει και την πεθερά σας να πάει τα μαϊρέψει. Έτσι, ακριβώς. Όχι η πεθερά αφού είπαμε. Η νύφη να πάει. Θα πει μητέρα έκαμα σου αγρέλια. Να πει μάνα μου, μάσα, αλλά του γιού μου είναι τα καλή κορούα μου φέρε. Εγώ πάντως δεν τους έκαμε έτσι, αλλά πάλι αγαπώ μου. Εσένα, καλά τα πλάσματα. Το λοιπόν, το κοφλάουερ. Ναι. Θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη. Ένα φλιντζάνι ζάχαρη. Θα το διαλύσεις με το νερό. Με το νερό. Ανάμιση φλιντζάνι νερό. Να κατέβεις. Να διαλυθεί και είναι τόσο εύκολο. Μετά είναι να το βάλουμε πάνω να κοχλάσει η κρέμα μας και θα βάλουμε μέσα τη φυτική κρέμα γάλακτος. Φυτική κρέμα λέγεται, δεν λέγεται γάλακτος. Τη μαστίχα και το ροδοστάγμα μου. Τούτα είναι τελικά για το σιρόπι μου, λες πάνω διάλειμμα. Να σας κάνω μια καλή κορούδα, να σας το ανακατεύει μέχρι να ψηθεί. Ναι. Φυστά. Πάντα. Θέλουμε μια καλή γειτονίσσα. Η αλήθεια. Άμα δεν έχεις γειτονίσσα. Στο γείτονα. Να το βάλω πίσω, να το βάλω μέσα. Βάρτο, άντε, ναι. Πολλά εύκολα τα φαγητά μας σήμερα και δε τι ωραίο που είναι. Δε τι ωραίο που είναι. Είναι πολλά ωραίο τούτο. Και θα μπορούσαμε να σπούμε με τούτο μαχαλεπί, θα μπορούσαμε να βάλουμε ή να κάνουμε πως είναι το... Κατεΐφι. Ναι. Φίλη σου η Γαλάτια θα έκαμνε κατεΐφι, θα το έβαλε τούτο που πάνω θα χτυπούσε σαν τη γη, να βάλει σαν τη γη, μετά να βάλει τα φιστίκια υγιεινής, μετά να πάει και ακόμα πάει. Κάμε την κόρη μου την κρεμούα, έτσι με λίγο ροδόστεμπα. Ού, ήταν το κοπέρδι κόμμα. Ναι, αλλά θα ήταν θεσπέσιο. Θα ήταν θεσπέσιο, αλλά... Θα ήταν το δικό μου θεσπέσιο. Θεσπέσια και η ώρα που... Χρυσοχέρα που έλαπε μου πριν να πάμε διάλειμμα. Εβάλαμε το γάλα γκαρίδα. Εβάλαμε το κονφλάουερ μας με το ζάχαρη και το νερό. Και να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Ώσπου να θέλεις να πάμε και να έρθουμε μόλις που είναι να πήξει. Θέλεις? Το φαΐ μας είναι έτοιμο. Το φαΐ μας είναι έτοιμο. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χρυσοχέρα μου, εγώ είμαι ακόμα δαμέ και σαν καλή βοηθός, σου σεφ, ανακατεύγω σου. Μπράβο αγάπη μας, φνιδιάζουν μας, α. Το λοιπόν, να τι βάλω λίγο ψωμούδι. Τι να κάνεις το ψωμί? Να τις κάνω καπιρούες και βάλουμε πάρω το λουβί μας και βάλουμε και καμιά μπιτούα. Να βάλουμε μέσα το λουβί, να βάλουμε λίγη σαλατούα, λίγο τόνο. Ναι, και να το σερβίρεις μέσα στην πιτσούα. Μέσα στην πιτσούα. Μπράβο ρε Χρύσο. Άμα θέλεις, καλή ιδέα του Μενελαού, άμα θέλεις μπορεί να βάλεις ταχύ. Εγώ θα βάλω και χούμους μέσα. Και μπορεί να κάνεις την πιτσούα σου, να σε φέρεις στο γραφείο να φάεις. Τα γρέλια. Τα γρέλια, εν τέλεια. Δοκιμάσαμε αν ήταν ωραία τα γρέλια. Εγώ, εσύ έφαες. Αλήθεια, είδες με ζεφά. Έφαες. Θυμούμε τη γεύση του, να δοκιμάσω άλλο λίγο. Έφαες. Τη δεύτερη φορά που τρώεις. Με έλι.
Πίκρα! Και να σου πω, εν ωραία, να είναι και λίγο τραγανά τα γρέλια. Δεν θέλετε να μαλακώσουν πολλά. Το λοιπόν, μέχρι να, γιατί κατεβάσαμε το λίγο που η φωτιά, μέχρι να ξαναβράσει, θα σου πω για το λουβί. Πέ μου για το λουβί. Το λουβί μας είναι κυπριακό λουβί, εντάξει, το μεγάλο. Βάλουμε το για 5 λεπτά να κοχλάσει σε μπολικό νερό, σουρώνουμε το, αφαιρούμε το νερό δηλαδή, επιστρέφουμε το στην κατσαρόλα και βάλουμε μέσα 7 φλιντζάνια νερό. Βάλουμε το να βράσει για 25 λεπτά. Μάλιστα. Παράλληλα, κάνουμε την τηγάνιση, δηλαδή βάλουμε το ελαιόλαδο, ένα τρίτο φλιντζάνιο ελαιόλαδο και ένα φλιντζάνι κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και αφήνουμε το και 3 λεπτά το κρεμμύδι, μετά βάλουμε το κολοκυθάκι, 4 φλιντζάνια κολοκυθάκι. Ναι. Τριμμένο κομμένο σε φέτες και τσιγαρίζουμε το για 10 λεπτά να πάρει χρώμα. Και μετά βάλουμε ένα ζωμό λαχανικό, 1,5 κουταλάκι επιτραπέζιου αλάτι και ένα μεγάλο χυμό λεμονιού. Αν θέλεις, τούτο που λέμε ότι ας σου μείνει λουβί προηγούμενη και να κάνεις τη άνηση, τότε να κάνεις το κρεμμύδι σου και να βάλεις μέσα και το λουβί σου και να το δοκίσεις ένα δυο γύρους. Εμείς έκαναμε το έτσι όπως το κάνει η φίλη μου η Κωνσταντίνα, η κομμότρια. Πολλά καλή κομμότρια, βλέπεις τι ωραίο μαλλί. Βλέπεις, τη χάρη, αυτά. Τι άλλο να πούμε. Θες να πούμε για το μαχαλεπί το λιβανέζικο, το οποίο είναι ενιστήσιμο. Να πούμε για το μαχαλεπί το λιβανέζικο, να έρθω γιατί ώσπου να κάνει το λοιπόν. Εμείς έβαλαμε 2 κοσέρβες των 400 ml γάλα γκαρίδας. Κοσέρβα να πιάσεις, όχι το ρόφημα. Όχι το γάλα. Όχι το ρόφημα. Το λοιπόν. Ναι, όχι το ρόφημα. Ναι. Και βάλαμε ένα φλιντζάνι κοφλάουερ, 1,5 φλιντζάνι νερό και ένα φλιντζάνι ζάχαρη και διαλύσαμε τα. Και βάλαμε τα μαζί στην κατσαρόλα μέχρι να βράσει το μείγμα μας. Και μόλις βράσει, να βάλουμε τη φυτική την κρέμα, τη μαστίχα και το αθόνερο, που είναι από αθούς κυτρομιλιάς. Εγώ ένα... Άφηκε. Το άφηκα, είδες, έξερα. Λάζω σε αργυρούλα σπριν, να βάλω παραπάνω, γιατί πάντα έρχονται και κλευκούλες. Μα πού εννοέσαι, κουρίνα. Και θέλουμε τα έτσι χοντροαλεσμένα. Μπράβο ρε Νίκη μου, τούτη συνταγή εν τέλεια. Βάλα και του Κύπρου προχτές, μια χαρά. Καλοκρατάς το φέρνω, βλέπω. Καλοκρατώ τον άντρα μου, είναι τα... Τον άντρα σου, μπράβο. Εσύ τον καλοκρατάς το... Σώτος του μαμάτου. Τον άντρα σου, το καμάρι σου, προσπάθουν να το βρω ένα επίθετο. Θα μέσα να βάλουμε λίγο αλάτι. Πού, μέσα στις ντομάτες, στα κουράγια. Ναι, αλάτι μας, αλάτι, μύψ. Εδώ είναι, εδώ σου φωνάζει και δεν ακούς. Το είδα. Άρα πρέπει να βράσει το μείγμα μας τούτον και μετά να βάλουμε φυτική κρέμα. Ναι, τώρα να αρχίσει να βράζει ευελπιστό. Θα βάλω και λίγο λαδούδι. Νομίζω ότι είναι σκεμμένα που τα κάνεις του ταούλα. Ενώ με νέλαος μου που φταίει, που εβιάζεται να μας πολλογιάσει. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, θα μπορούσαμε αυτή την υπέροχη... αυτό το υπέροχο μαχαλεπί να το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Αν θέλετε, θα σας πω την Τετάρτη τις εκπομπές που κάναμε μαζί με η Γαλάντια. Την Τετάρτη. Ναι. Α, το εστρώσεις. Καταλαβές. Ναι, κατάλαβα. Άρχισα να πάρω, αλλά είπαμε. Η Γαλάντια μας είχε να εγκάμνει ακόμα. Το λοιπόν... Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαι σίγουρη ότι μόλις πήξει να τα βάλουμε μέσα. Και να είναι όλα τέλεια. Το βάλω τώρα, θα με να βάλουμε τις πιτσούες. Α, έβρασε. Χρυσοχέρα μου, προσπαθώ. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω. Θέλουμε λίγο να σερβίρω. Θέλετε να το σερβίρω το ολόκληρο για να χάνουμε χρόνο. Σερβίρε το μέσα σε εκείνο το πιάτο. Το μεγάλο θες. Ναι. Εντάξει. Θα το βάλεις με εκείνο το πιάτο γιατί είναι άσπρο και να έχουμε αντίθεση. Wow. Μα τι είπε τώρα η παρουσιάστρια. Μπράβο, αγάπη μου. Κρυάδες. Εσένα μπορεί να σε σερβιρώ. Μες στο μικρό. Εντάξει. Γιατί το πρώτο κομμάτι, άμα ανέφηκε καλό, είναι το δικό σου. Θέλω να μου πεις για το σιρόπι. Το σιρόπι, έχουμε το... Τώρα μπορούμε να σερβίρουμε το μαχαλεπί μας. Ναι. Έχουμε το... Τώρα να σου βάλω εσένα τούτο. Είναι πολύ σου, αλλά πειράζει. Έχουμε το στο πλάι και βάλει ο καθένας όσο θέλει. Περίμενε, πού είναι να βάλεις το σιρόπι μου πάνω. Μέσα ένα, ναι. Να βάλει ο καθένας όσο θέλει. Θέλουμε, βάζω. Ναι, ναι. Του τον τρώτε και έτσι. Προαιρετικό και το σιρόπι της Χρύσος μας. Κάτι πάει λάθος μαζί της. Αν θέλεις βάλεις. Όχι, πειράξεις κάτι. Είμαι καλά.
Μια χαρά. Κάτε χρυσό. Ένα λεπτό να τα σερβίρω όλα μέχρι να γίνει η κρέμα σου. Μπράβο. Βάζει τον μπροστά το πιάτο. Βάλε και λίγο σιρεπούδι. Λίγο, να. Τέλεια λίγο. Εμπόρει του την κορού. Το έσταξα του, κάνει. Α, εφαίνεται, εντάξει. Α, του πήγαινε σερβίρε το Λουί. Εγώ δεν κατέφτω. Εσύ την ώρα που να φάεις, να βάλεις και λίγο σιροπού μέσα. Να φάω λίγο χωρίς σιρόπι και λίγο... Λοιπόν, ένα λεπτό να σερβίρουμε το Λουί. Τι θέλεις? Α, να βάλω το Λουί. Ναι. Εντάξει. Εγώ είμαι δαμέ, ανακατεύω. Φύγε να βρω την Κουταλού, να δούμε να μου κάνετε δαμέ με φύση. Νεύρω. Όχι ρε, τα λουβούι, να! Χρυσοχέρα μου, νομίζω ότι είναι έτοιμο εν ώρα του να το βάλω τη φυτική κρέμα. Ναι, βάλε τη φυτική κρέμα, βάζ' το... Ωπας. Λοιπόν, θα βάλουμε τη φυτική κρέμα. Α, βάλε τη... Έλα, γερανέ. Πού είσαι, γερανέ. Κυριάκο μου. Έλα, λεβέντη μου. Έλα, κοντά. Λοιπόν, βάλαμε τη φυτική κρέμα. Τώρα τι θες να βάλω άλλο. Βάλε τη μαστίχα. Ναι. Τη μαστίχα. Ρε, Χρύσο μου. Έλα, ναι. Με ένα κουταλάκι, σε παρακαλώ. Κάμνε τη γλύωρα για να διαλυθεί μέσα. Και το αυθόπερο. Και το αυθόνερο. Και τούτο είναι κρέμα. Άμα μπήξει, να τη βάλεις μέσα στο... Θα το αφήσεις να κρυώσει. Και θα το βάλεις, θα το αφήσεις λίγο να κρυώσει. Θα το βάλεις που πάνω με το αφιστίκι αγίνης. Mm-hmm. Και θα το βάλεις στο ψυγείο να παγώσει. Θέλετε να βάλω λίγο ζουμούδι πάστα... Πάστα... Να μου τα λαλούν λουβιά. Ατσί, σας βάλω. Κάβε λίγο εφέ. Κάβε μου το μες στο δικό μου το πιάτο. Περίμενε αγάπη μου, και να σου κάνω και εσένα, να είσαι να λαλού. Τώρα να σας σάσω εγώ και αλώνα. Μα εγώ δεν θέλω να φάω έτσι το λουβί μου. Εγώ βάλω, εντάξει. Εσύ θέλεις να το φάεις έτσι. Μες στο ένα πιάτο ρε παιδί μου, λεπτό, δεν το φάω μες στο ψωμί. Τούτο δάμε θα το βάλω να... Βάλω και μια θυκιο ηγές για τσίνους που θέλουν τις αγιούες. Αφού είπε την παρουσιάστρια, που περιμένει τα εσφαίρο. Και μέσα στην πιτσούα είπαμε ότι αν είσαι στην πιτσούα και βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Ήταν που θέλεις να σου φέρω πιατούι. Το πιατάκι είναι εδώ. Μάνα μου, ακόμα είναι 100. Α, μπαμπάρ μου, ναι, εντάξει. Εγώ ακόμα είναι να κατέβω. Δεν πειράζει, ως που να κρυάνει. Νομίζω έχουμε χρόνο. Να βάλω και άλλες πιτσούες να ψήνουν. Δεν φέρα σου και μαύρη πιτσούα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω για σένα. Δεν το αρέσει καπηρούες. Θέλει και άλλον το μαχαλεπί. Άλλο ένα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό. Α, ουα, ουα, εκρούσα. Με έχεις κουράσει. Μα έφερες ολικής αλέσεως. Ναι, πιτούα. Και πάει καλά. Βέβαια, θα βάλουμε μέσα το λουβί μας. Αφού έφερες, άντε, να δοκιμάσεις. Ναι, θα βάλουμε μέσα λίγο τόνο. Είπαμε να θέλεις βάλεις μέσα τα σινί, λάδι και λεμόνι στην λεμόνι πίτσα. Λεμόνι είναι βάλες μου. Έχει λεμόνι, αλλά να σου βάλω κι άλλο να θέλεις. Μα να δείτε πώς την έχω, δηλαδή δεν υπάρχει. Τι ευχαριστώ, Χρυσοχέρα μου. Τι είσαι... άλλο θέλεις που μένα. Έλα. Τι. Εγέμωσε μπιατούθια το στούδιο. Ο πάγκος μας. Εσύ είναι να δοκιμάσεις που το... Τι να δοκιμάσεις. Άντε, εντάξει. Βάρτο. Έτοιμη. Ναι, έτοιμη, πανέτοιμη. Έλα. Έλα, δόκε. Ούλι, και όσοι μείνουν να τη φάμε που είναι κατσαρόλα. Να σε βοηθήσω ή τελειώσεις. Θα την αφήσουμε ελάχιστα να κρυώσει και να βάλουμε από πάνω το... Όχι, αφού είπαμε ότι πρέπει να βάλουμε... Τι? Να μείνει και λίγο για μας. Ναι, θα μείνει λίγο να κρυώσει. Εντάξει, τούτο είναι να βάλετε. Εγώ να βάλω τώρα για εφέ, θέλετε. Εντάξει, εσύ να το αφήσετε λίγο να κρυώσει. Δεν είναι τώρα που γεννήσκεται μόνο που το χρώμα... Τι να δοκιμάσω, να δοκιμάσω το λουβί της πρώτα. Ναι, πρώτα το λουβί. Θα φάω το λουβί της. Εγώ να φάω από την πιτουά. Αφού είναι πίτα τζούνια, έκαμε σμούτι. Α, έλα. Δεν μπορώ να φάω έτσι τώρα. Εντάξει, θα φάμε που μισή. Α, γιατί δεν φάμε που μισή, να κάνεις άλλη φάση. Φάει όλη της.
Εντάξει, εγώ να πιάσω. Θέλω να δοκιμάσω. Έχω να σας πω ότι το λουβί της είναι εξαιρετικό. Είναι ωραίο. Εκάμαμε λουβί. Λοιπόν, περιμένετε. Α, τσαγρέλια να φάεις. Εγώ να φάω από το λουβί σου. Να μάθω τα μυστικά σου. Εκάμαμε τα γρέγια. Τώρα δούμε εν τέλος τα γρέγια της. Αλήθεια, αγαπάς τη γαλάτια τόσο πολλά. Γιατί? Έχω αποφασίσει ότι μαθαίνω τα μυστικά σου. Τι να μην σου κάνω. Αγαπάς την πάρα πολλά. Ωραίο, είναι ωραίο το λουβί. Κατάφερε τα γρέγια. Και έχω να σου πω ότι τα γρέγια σου είναι λίγο πικρά, αλλά... Α, έλα. Έλα. Α, περίμενα να βάλω και λίγο σιροπούλι. Όχι, μην μου βάλεις. Ένα λεπτό. Εντάξει, ναι, φάει πρώτα έτσι. Να δω και να σου πω. Εντάξει. Αγέμος θα είναι το. Είναι αγέμος, έβαλα ένα τσάς. Και να με θέλετε να βάλετε σιρόπι, πραγματικά με βάλετε. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Χρυσοχέρα μου. Δοκιμάστε με σιρόπι να δεις. Τη φίλη μας την Κωνσταντίνα και την Νίκη για τις υπέροχες συνταγές τους. Ευχαριστούμε τους κορούδες μου πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικό, μόνο μπορεί να μου κόψεις άλλο κομμάτι γιατί είναι ωραίο. Τετάρτη μαζί σου, αύριο με τη γαλάτια. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας! Να περνάτε τέλεια!